Για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να φοράει μαγιό στο βουνό? Ήρθαμε εδώ, ζέστη, καλοκαίρι, στο Αίγιο. Από Αίγιο, πέλαγος! Αλλά όχι στη θάλασσα, όχι στη θάλασσα. Για να κάνουμε μπάνιο. Θα ανέβουμε τον ποταμό Σελουνούντα και θα ανέβουμε μέχρι τον καταράκτη Τρανό Λαγκάδι. Είναι η ιδανική εποχή για να περπατήσεις πάνω στο ποτάμι, να δροσιστείς και να κάνεις και τον μπανάκι σου. Πάμε να το δούμε. Με το που ήρθε η πρόταση από τον Νίκο, αμέσως δέχτηκα. Μια αυθημερών εκδρομή μέχρι το Αίγιο, στον ποταμό Σελουνούντα και το βράδυ επιστροφή στην Αθήνα. Πολύ καλύτερα από το να στριμωχνόμασταν σε μια παραλία της Αττικής. Το βίντεο δεν λέω τίποτα. Πήγα να πω το βίντεο που θα ανεβάσει θα είναι μόνο στον δρόμο που πήγαμε, δεν έχει αρχίσει τίποτα άλλο. Αναχωρήσαμε νωρίς το πρωί και λίγο πριν το μεσημέρι φτάσαμε στο μοναστήρι των Ταξιαρχών, από όπου θα ξεκινήσει και η πεζοπορία μας. Φτάσαμε στο μοναστήρι. Εδώ αφήνουμε το αυτοκίνητό μας και αφού ετοιμάσουμε λίγο τα πράγματά μας, η ώρα είναι λίγο πριν τις 10, 10 παρατέρτο. Είναι μια χαρά να κατέβουμε στο ποτάμι για να ξεκινήσουμε την πορεία μας προς τον καταράκτη. Στην αρχή είναι λίγο κατηφορικό το μονοπάτι, γιατί πρέπει να κατέβουμε από το μοναστήρι κάτω στο ποτάμι. Και μετά θα δούμε πώς θα είναι. Δύο. Και το άλλο είναι μισό. Επιστρέψαμε. Τα καμίσα μου. Περνάμε και από αυτό το φράχτη, ωραία. Πώς την πήραμε και καλές δύο φορές. Προσπαθούμε να βρούμε τώρα πώς θα κατέβουμε κάτω. Έχει ένα ίχνος εδώ μπροστά ο Νίκος, αλλά κοίτα εδώ, δάσος από αγκάθια. Κατεβήκαμε κάτω στην κήτη του ποταμού. Αυτή την εποχή, όπως είναι λογικό, δεν έχει πάρα πολύ νερό, οπότε είναι μόνο σε ένα κεντρικό σημείο το νερό κεραίει. Και εδώ έχουμε λίγο σκιά, ευτυχώς. Νομίζω θα βρούμε και αλλού. Αλλά όσο μπορούμε, την εκμεταλλευτούμε αυτή τη σκιά. Εντάξει, δεν είναι και πολύ κρύο. Δροσερό είναι απλώς. Όσο ανεβαίναμε το ποτάμι, τόσο η διάσκηση και οι κήτες του αποκτούσαν ενδιαφέρον. Στο ξεκίνημα της πορείας δεν είχε κάτι ιδιαίτερο διαδρομή, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως σε πεζοπορίες, οι κόποι ανοίγονται μόνο αν έχει πνεύμα. Εδώ τα νερά είναι κάπως ήρεμα. Έχει και αυτό τη χάρη του. Θα μπορούσαμε ίσως και να κολυμπήσουμε. Έχει και ψάρια.
Δεν περίμενα να θα συναντήσουμε και ψάρια εδώ πέρα. Άρα είναι ένα υγιές οικοσύστημα, ελπίζω. Δεν περπατάμε συνέχεια μέσα στο ποτάμι, έχουμε και κάποια μονοπάτια που πρέπει να τα πάρουμε για να αποφύγουμε κάποια δύσκολα κομμάτια του ποταμού. Αλλά τώρα θα επιστρέψουμε πάλι. Αμέσως μετά το στενό πέρασμα συναντάμε αριστερά μας, όπως ανεβαίνουμε το ποτάμι, ένα σαν παραπόταμο, δηλαδή νερά να πέφτουν στο ποτάμι από εκεί. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται ο καταράκτης, το μεγάλο λαγκάδι. Αν συνεχίσουμε προς τα πάνω το ποτάμι, θα συναντήσουμε ένα άλλο πιο μικρό καταράκτη, το μικρό λαγκάδι. Αλλά προς το παρόν δεν μας ενδιαφέρει να πάμε εκεί. Το μεγάλο λαγκάδι είναι και αυτό εντυπωσιακό, θα το δούμε τώρα. A few moments later. Ωραίος καταράκτης, αλλά πρέπει να γυρίσουμε κιόλας. Δεν τελειώνει όμως εδώ. Εκεί, τώρα που θα γυρνάμε, σε κάποια σημεία που βαθαίνει λιγάκι, μπορούμε να κολυμπήσουμε. Είναι πολύ ωραία, σαν πισίνα θα είναι. Πάμε να δούμε. Τέλειωσε και η σημερινή μας ποταμοδιάσκηση. Περπατήσαμε μέσα στον ποταμό Σελινούντα, φτάσαμε μέχρι τον καταράκτη και
και επιστρέψαμε πίσω στο μοναστήρι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να γράψετε στα σχόλια και βεβαίως εγγραφή στο κανάλι. Τα ξαναλέμε.